ιστορικής μνήμης αυτών που εθυσιάστηκαν, αλλά και της μνήμης της πολυπολιτισμικής και πνευματικής κληρονομίας της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας και του Πόντου. Να αγωνιζόμαστε με ταπίστεως και αυτοθυσίες για τις αιώνιες αυτές αλήθειες και τις αρετές των προγόνων μας και να μην θυσιάζουμε τα ιδανικά της φυλής μας και την ιστορία αυτής για τις πρόσκαιρες ατομικές μας φιλοδοξίες και ματαιοδοξίες. Αλίμονο σε εκείνους που δίλιασαν και άφησαν τον αγώνα τους στη μέση, μοιάζουν με το φνούδι που το παρασύρει ο άνεμος, ο συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου, όπως γράφει ο προφητάνας Δαβίδ. Σήμερα εορταζόμενοι και τιμόμενοι εθνομάρτυρες, κληρικοί και λαϊκοί, αδελφοί μας, οι γενναίοι, οι ήρωες που κατήσχυναν τους απίστους και ήθιζαν υπέρ της πίστεως και της ιστορίας των αλυσμονίτων πατρίδων της Ανατολίας, ας ηκετεύουν υπέρ ημών εις των φιλάνθρωπων Θεών, να μείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι στις επάρξεις της αρετής και του καθήκοντος, άχρη θανάτου, όπως εκείνοι, εκεί, στις αλυσμόνητες και ένδοξες πατρίδες του γένους μας. Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, κλείνοντας το γόνι, εναποθέτει το Δάφνο Στέφανο στην Αγία και Αθάνατη ψυχή των ηρώων και θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής. Θερμά τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και όλους εμάς που με τη ζωντανή παρουσία τιμήσαμε αυτούς που κράτησαν στη μνήμη και θα κρατήσουν και θα αγωνιστούν για τις αλυσμόνητες πατρίδες.
Thank you.